Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Είσαι καλά? Να χαρά, ωραία. Το πιστέψατε έτσι ότι μπορείτε να πάρετε αποτέλεσμα και στο 0-0 και στο 1-1. Έχατε πολύ καλή παρουσία. Πώς το έζησες το παιχνίδι? Εντάξει, καταρχήν θέλω να πω και για το πρώτο μάτσο ότι ναι, το σκορ ήταν πολύ πλασματικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αξίζαμε το 1-5 που ήρθε. Αλλά πέρα από αυτό πήγαμε να ευχαριστηθούμε το μάτς. Ξέρουμε ότι έχουμε μια καλή ομάδα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τα μάτια για κάποιο χρονικό διάστημα και με μεγάλες ομάδες. Και αυτό ήταν το σκεπτικό μας. Καταφέρατε, Κυριάκο, να αντιδράσετε πολύ καλά. Σε ένα διάστημα του δεύτερου ημιχρόνου κρατούσατε εύκολα το 0-0. Δεν απειληθήκατε. Στο τέλος έγιναν κάποιες φάσεις. Πώς ήταν το σχέδιό σας, πώς το καταφέρατε, πώς το έζησες εσύ? Ναι, κλείσαμε καλά τους χώρους. Πέταμε με τρία αμυντικά χαφ στη γραμμή και αυτό μας βοήθησε πολύ στην αμυντική λειτουργία. Mm-hmm. Μπορούσαμε βέβαια να κρατήσουμε λίγο παραπάνω την μπάλα, γιατί τη δίναμε πολύ εύκολα μετά από κάποιο σημείο. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι δράσαμε καλά, βάλαμε τον γκολ. Θεωρώ ότι ήμασταν δύσκολο μετά το 1-1, χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Εκεί πρέπει να είμαστε για ένα λεπτό, να είμαστε πολύ, πολύ σωστοί για να καθίσουμε το σκορ και να τελειώνει το παιχνίδι. Εντάξει, για το πέναλτι δεν θέλω να αναφερθώ, αλλά ήταν μια καλή εμφάνιση. Εντάξει. Ναι. Τι κερδίσατε από το χθεσινό παιχνίδι, από την εικόνα της ομάδας, αν θα βοηθείτε για το πρωτάθλημα? Ακόμα και σε αυτό το επίθεση. Ξέρουμε ότι έχουμε μια καλή ομάδα. Έχουμε παιδιά που έχουν παίξει Super League. Έχουμε μια καλή ομάδα. Δεν νομίζω ότι... σίγουρα μας φτιάχνει η ψυχολογία μια καλή απόδοση, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα εμείς κοιτάμε το πρωτάθλημα. Το κύπελλο δεν ήταν ο στόχος μας. Περάσαμε όμως την επόμενη φάση. Ναι. Και μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα πρώτα απ' όλα. Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες αυτά τα δύο παιχνίδια? Αν μπορούσε να επικεντρώσει κάποια πολύ θετικά της ομάδας του ΠΑΟΚ σε κάποια αρνητικά μειονεκτήματα? Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο ρόστερ, έχει πολύ βάθος. Όποιο παιδί και να παίξει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Θέλω ότι θα είναι μέσα στις θέσεις που θα κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Γιατί δεν το πάρει κιόλας. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια πολύ, πολύ οργανωμένη ομάδα με ένα πολύ καλό προπονητή. Αυτά. Για τη δική σας πορεία, παίζετε σε μια κατηγορία όπου η σταθερότητα πέρα από το αγωνιστικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το καταλαβαίνεις. Νιώθεις ότι τα τρίκαλα θα είναι το ίδιο δυνατά, θα καταφέρουν να διεκδικήσουν την άνοδο μέχρι το τέλος? Γιατί κάποιες ομάδες μπορεί να μην αντέξουν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε παίξει τα πρώτα 6 ντέρμπι. Έχουμε την ομάδα τρίτη. Έχουμε την ομάδα που πέρασε στους 16 του κυπέλου. Με την είσοδο κάποιων παιδιών στην ομάδα πιστεύω ότι βοηθούμε πάρα πολύ, χωρίς να χαλάσουν και οι ισορροπίες μέσα στην ομάδα, για να βγούμε. Δεν είναι άλλος ο στόχος μας, είναι να βγούμε αλφαθνικοί, κανένας άλλος. Mm-hmm. Κύριε, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια στην πορεία σας. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.